Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου ενδυμικού θυράματος με χιλιάδες κυνηγούς να προετοιμάζονται για την αυριανή πρώτη εξόρμηση. Η νέα κυνηγετική περίοδος συνοδεύεται από αλλαγές, αφού η δήλωση της κάρπωσης είναι πλέον υποχρεωτική. Αντίστροφη μέτρηση για την αυριανή έναρξη της κυνηγετικής περίοδου ενδυμικού θυράματος, με περίπου 40.000 κυνηγούς να γυαλίζουν τα όπλα και να ετοιμάζονται να λάβουν θέσεις μάχης με στόχο τον Λαγό, την Πέρδικα και τη Φραγκολίνα. Φέτος για πρώτη φορά η δήλωση της κάρπωσης είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε μέσω της εφαρμογής Artemis CY, είτε με την αποστολή γραπτού μηνύματος στα τηλέφωνα που αντιστοιχούν στην επαρχία όπου βρίσκεται ο εκάστοτε κυνηγός. Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της ταυτότητάς του, το θύραμα, τον αριθμό των θυραμάτων και αν είναι νεαρά ή ενήλικα. Υπάρχει περιορισμός θυραμάτων ανεξόρμησης, αυτόν εμφανίζεται μόνο για τρία είδη θυραμάτων. Υπάρχει όριο ανακυνηγό ανεξορμήσει για τον Λαγό που είναι ένας, για τα Περδίγια τέσσερα και οι Στραγκολίνες μία. Η δήλωση της κάρπωσης πρέπει να γίνεται πριν την μετακίνηση μας από τον ένα χώρο κυνηγιού σε άλλο χώρο κυνηγιού. Δηλαδή όταν πάμε στο αυτοκίνητο για να μετακινηθούμε, να δηλώσουμε την κάρπωση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο κυνηγός θα τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι κάτι καινούριο, η υπηρεσία μας δεν έχει στόχον να προβεί σε καταγγελίες, τουλάχιστον σε αυτές τις πρώτες εξορμήσεις. Η κυνηγετική περίοδος ενδυμικού θυράματος ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει 17 εξορμήσεις κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων εγκαινιάστηκε χθες στο νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ενημέρωσης του ΟΜΕΚΑ με τίτλο «Η Ευρώπη».